Έχουμε εντάξει στη διαχειριστική αρχή δύο δράσεις, το πολυδύναμο και, και την κινητή μονάδα. Από τη μεριά μας έχουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε όσο γίνεται. Και μέχρι τώρα συνεργασία μας, τα προβλήματα που υπήρξαν λύθηκαν σχετικά σύντομα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε δύο νέες δομές στη Λαμία, που για μας, για το ΚΕΘΕΑ, που είναι το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, ήταν ένας πολυετής στόχος, μιας και δυστυχώς η Λαμία και γενικότερα η περιοχή της Στερεάς δεν είχε στο παρελθόν καμία δομή του ΚΕΘΕΑ. Και αυτό για μας είναι σημαντικό, γιατί από ό,τι γνωρίζετε μπορεί να υπάρχει ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, ο ΚΑΝΑ, εδώ, αλλά η προσέγγιση του ΚΕΘΕΑ είναι αρκετά διαφορετική, είναι κυρίως ψυχοκοινωνική. Και το άλλο το οποίο θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι πέρα από την εξάρτηση από τις παράνομες ουσίες, έτσι, τα ναρκωτικά όπως λέγονται, η δική μας παρέμβαση αφορά και την εξάρτηση από το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και τις εξαρτήσεις συνολικότερα. Εδώ αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μέσα από το πλαίσιο λειτουργίας να κάνουμε δράσεις που να συμβάλλουν στην κινητοποίηση, στην ενεργοποίηση του εξαρτημένου, έτσι. Δηλαδή να κάνουμε έναν άνθρωπο να νιώσει κάτι διαφορετικό από αυτό που νιώθει στην καθημερινότητά του, πιο αναβαθμισμένο, με καλύτερη ποιότητα, έτσι. Έχουμε δράσεις όπως είναι τα εργαστήρια μαγειρικής, δηλαδή οι άνθρωποι μπορούν να έρχονται εδώ να μαγειρεύουν κάτι, να μαθαίνουν κάτι σε σχέση με αυτό το αντικείμενο και μετά να καθόμαστε να φάμε το φαγητό που φτιάξανε όλοι μαζί. Έχουμε σε συνεργασία με μια εθελόντρια δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το θεατρικό παιχνίδι, θέατρο, επειδή η εθελόντρια είναι και πολυπράγμων, ασχολείται και με τη φωτογραφία και είναι ένα ευρύ πεδίο εκεί που θα μπορούσε αυτούς τους ανθρώπους να τους βάλει σε μια διαφορετική λογική και σε διαφορετική σκέψη. Σίγουρα θα υπάρχει μια συμβουλευτική σε θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά τους, αλλά και σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία τους, έτσι, ενδεχομένως με κάποια νομικά ζητήματα που μπορεί να έχουν. Έτσι και ουσιαστικά έχουμε ένα έργο το οποίο, ας το πούμε, στοχεύει και στην κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά μείωση βλάβης, ας πούμε. Δηλαδή, συμβουλές στο πώς, ακόμα και για την ατομική τους υγιεινή, ακόμα και για τον τρόπο της χρήσης, ακόμα και πολλά που εντάσσονται σε αυτό το τομέα. Το έργο μας έχει να κάνει με δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την παρέμβαση στο δρόμο, είτε σε άτομα που κάνουν χρήση είτε κατάχρηση νόμιμων ή παράνομων ουσιών και τις οικογένειές τους. Και ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με την δικτύωση, τη διασύνδεση και τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τις δημοτικές αρχές, φορείς υγείας και κοινωνικής μέρημνας. Επί του πρακτέου, η δική μας δραστηριότητα έχει να κάνει με την πρωτοβάθμια υποστήριξη, με την κινητοποίηση των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν απευθυνθεί ακόμα σε κάποιο πρόγραμμα ή έχουν απευθυνθεί και ενδιαφέρονται να συνεχίσουν ή να συνδυάσουν κάποια άλλη θεραπεία. Και όσον αφορά το κομμάτι της διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία, αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση, με την εξέταση κοινών δράσεων και δραστηριοτήτων που μπορούμε να κάνουμε, με τις παραπομπές, όπου υπάρχει πληθυσμός ο οποίος έχει ανάγκη από τέτοιου είδους υποστήριξη.